Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με αιχμή τα φλέγοντα ζητήματα της κατάργησης του υποκατώτατου μισθού και της αύξησης του κατώτατου, πραγματοποιούνται οι συναντήσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας με τα υψηλόβαθμα στελέχη των πιστωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δανειστές συνενούν σε μια αύξηση της τάξης των 7 με 7,5% στα κατώτατα ημερομίσθια, ενώ αντίθετα δεν βλέπουν με καλό μάτι μια αναπροσαρμογή έως 10% που προτείνει το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών του Υπουργείου Εργασίας. Σε πρώιμο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για το καθεστώς που θα αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη, όπως διαφάνηκε χθες στη συνάντηση του Οικονομικού Επιτελείου της κυβέρνησης με τους θεσμούς. Αν και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Γιάννης Δραγασάκης, ο Γιώργος Χουλιαράκης και ο Δημήτρης Λιάκος παρουσίασαν στους επικεφαλείς των θεσμών το σχέδιο της κυβέρνησης για κούρεμα οφειλών με επιδότηση δόσεων δανείων και προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς, ωστόσο αυτή η παρουσίαση δεν μπήκε σε λεπτομέρειες. Τα όρια και κριτήρια αναμένεται να καθοριστούν μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες. Τα επόμενα βήματα, τις προκλήσεις και τα κίνητρα για την περαιτέρω διείσδυση των εναλλακτικών καυσίμων και της ηλεκτροκίνησης στην ελληνική αγορά σκιαγράφησαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, των φορέων και των επιχειρήσεων στο Eco-Mobility Conference 2019, το οποίο διοργανώθηκε την Τρίτη στην Αθήνα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας στο συνέδριο, επισήμανε πως η θεσμοθέτηση του πλαισίου για την ηλεκτροκίνηση και τα εναλλακτικά καύσιμα πρέπει να επιταχυνθεί. Χρειάζονται και ισχυρές ιδέες και πολλές προτάσεις για το πώς θα κινηθούμε. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια θα έρθει στη Βουλή για έναν πρώτο κύκλο συζητήσεων, προκειμένου να σταλεί στην Ευρώπη το αμέσως επόμενο διάστημα, τόνισε. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δικτυμόνα και μέσα 627,89 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,36% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.